Αλληλούια. Αλληλούια. Σας χαιρετώ όλους. Στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού και με τη γλυκιά κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα που πηγαίνει στην Εκκλησία, όπως καλή ώρα ήρθαμε στην Εκκλησία σήμερα, έρχονται στην Εκκλησία επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποια περιοχή της ζωής τους. Τι εννοώ? Κάποιος, για παράδειγμα, δεν είναι καλά στα οικονομικά του. Έχει πρόβλημα οικονομικό, έχει ανάγκη από άνοιγμα. Και λέει, τι κάθομαι στο σπίτι, ας πάω στην Εκκλησία να προσευχηθώ στο Θεό και ο Θεός να μου δώσει το άνοιγμα. Κάποιος έχει πρόβλημα υγείας και λέει, ας πάω στην Εκκλησία, μπορεί ο Θεός να με θεραπεύσει. Κάποιος έχει οικογενειακό πρόβλημα και έρχεται στην Εκκλησία και λέει, μπορεί ο Θεός να αλλάξει την κατάσταση και να τα βρούμε με τον άντρα μου, να τα βρούμε με τη γυναίκα μου και η οικογένειά μου να μπει ξανά σε μια τάξη, σε μια σειρά. Κάποιος έχει συναισθηματικό πρόβλημα και δεν είναι καλά. Έχει αρνητικές σκέψεις, τον πειράζει ο διάβολος, χρειάζεται ελευθερία, υπάρχει πρόβλημα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα που έρχονται στην Εκκλησία έρχονται γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα σε κάποια περιοχή της ζωής τους. Όταν έχεις, για παράδειγμα, πρόβλημα στο σώμα σου, τι κάνεις? Πηγαίνεις στο νοσοκομείο. Πηγαίνεις στο γιατρό να σε εξετάσει, να δει τι πρόβλημα έχεις. Όταν έχει το αυτοκίνητό σου πρόβλημα, τι κάνεις? Κάθεσαι και προσεύχεσαι πάνω στο αυτοκίνητο, Κύριε, κάνε καλά το αυτοκίνητό μου, να πάρει μπρος. Πηγαίνεις στο μηχανικό το αυτοκίνητό σου να το επισκευάσει. Όταν στο σπίτι σου οι βρύσες έχουν σπάσει οι σωλήνες και τρέχουν τα νερά δεξιά και αριστερά, τι κάνεις? Τι κάνεις? Φωνάζεις τον υδραυλικό και λες, έχουμε πρόβλημα, έσπασαν οι σωλήνες, σας παρακαλούμε, ελάτε να μας βοηθήσετε. Και γρήγορα, γιατί το νερό έχει πλημμυρίσει το σπίτι. Έτσι ακριβώς, όταν αντιμετωπίζεις πνευματικό πρόβλημα, τότε είναι η ώρα να έρθεις στον Δημιουργό σου, να έρθεις στον Ιησού Χριστό. Και με αυτό θα έρθουμε στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος, που είναι «Χρειάζεσαι πνευματική επισκευή». Ας πει κάποιος στο διπλανό του, «Χρειάζεσαι πνευματική επισκευή». Πες τον άλλο διπλανό σου, «Χρειάζεσαι πνευματική επισκευή». Αμήν. Χρειαζόμαστε όλοι πνευματική επισκευή. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 25 έως και το εδάφιο 32. Είμαστε όλοι εκεί? Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 25. Διαβάζω. «Γι' αυτό, έχοντας απορρίψει το ψέμα, να μιλάτε αλήθεια κάθε ένας με τον πλησίον του, επειδή είμαστε μέλη ο ένας του άλλου». 26. «Να οργίζεστε και να μην αμαρτάνετε. Ο ήλιος ας μη δει ενώ είστε ακόμα στον παροργισμό σας». 27. «Να μη δίνετε τόπο στον διάβολο». 28.
Αυτός που κλέβει, ας μην κλέβει πλέον, αλλά μάλλον ας κοπιάζει δουλεύοντας με τα χέρια του το καλό, για να έχει να μεταδίδει σε εκείνον που έχει ανάγκη. 29. Κανένας σάπιος λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, αλλά όποιος είναι καλός για οικοδομή της ανάγκης, για να δώσει χάρη σε αυτούς που ακούν. 30. Και να μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολύτρωσης. 31. Κάθε πικρία και θυμός, και οργή και κραυγή και βλασφημία, ας αφαιρεθεί από σας με κάθε κακία. 32. Να γίνεστε δε ο ένας στον άλλον χρήσιμοι, εύσπλαχνοι, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε εσάς διαμέσου του Χριστού. Ας πει κάποιος, χρειάζομαι πνευματική επισκευή. Ας πει κάποιος, χρειάζομαι πνευματική επισκευή. Πολλοί από εμάς έχουμε πιστέψει πολλά χρόνια τώρα στον Κύριο. Έχουμε δώσει την καρδιά μας στον Ιησού Χριστό εδώ και 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια. Κάποιοι από εμάς μάλιστα γεννηθήκαμε μέσα στις εκκλησίες και από μικρά παιδάκια μεγαλώσαμε ακούγοντας το Λόγο του Θεού, διδασκόμενοι τις διδασκαλίες του Θεού. Και όμως, όταν έρχεται στην πράξη, δηλαδή στην εφαρμογή του Λόγου του Θεού, πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε να εφαρμόσουμε το Λόγο του Θεού. Τι εννοώ? Διαβάσαμε εδώ στο Λόγο του Θεού, λέει να οργιζόμαστε, αλλά να μην αμαρτάνουμε. Αλλά τι κάνουμε πολλοί από εμάς? Μόλις οργιστούμε, αλίμονο σε όποιον βρίσκεται μπροστά μας. Μόλις οργιστούμε, αρχίζουμε, μιλάμε, όπως να είναι. Είμαστε έτοιμοι να πιαστούμε στα χέρια. Ρίχνουμε, αντί για ευλογίες, ρίχνουμε κατάρες ο ένας τον άλλον. Και λέμε, ο Θεός θα σε τιμωρήσει, ο Θεός θα κρίνει ανάμεσα σε μένα και σε σέν. Χρησιμοποιούμε και εδάφια. Πολλές φορές μας πνίγει το δίκιο μας τόσο πολύ που σαν ηφαίστειο είμαστε έτοιμοι να εκραγούμε από την αδικία. Να μην αφήσετε, λέει ο Λόγος του Θεού, την ημέρα να δύσει, τον ήλιο να δύσει, εάν δεν τα έχετε βρει με τον αδερφό σας. Αλλά πόσοι από εμάς σήμερα, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον αδερφό μας, με την αδερφή μας, με τον γείτονά μας, με τον συγγενή μας, με τον συνάδελφο στη δουλειά μας, υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αφήνουμε όχι το ηλιοβασίλεμα να δύσει, αφήνουμε να περνάνε οι ημέρες, οι εβδομάδες, τα χρόνια, χωρίς να ενδιαφερόμαστε να τακτοποιήσουμε τις υποθέσεις μας με τον πλησίον μας. Και όταν μιλάμε για συγχώρεση, διαβάσαμε εδώ, λέει, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε εσάς, διαμέσου του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, χρειάζεται να συγχωρέσεις, επειδή χρειάζεσαι να συγχωρεθείς. Πες στο διπλανό σου, χρειάζεται να συγχωρέσεις, επειδή χρειάζεσαι να συγχωρεθείς. Αλληλούια. Είναι εδάφια που τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε διαβάσει χιλιάδες φορές. Και όμως, στην εφαρμογή τους, στην πράξη τους, γίνονται πολύ δύσκολο να τα εφαρμόσουμε. Γιατί σκεφτόμαστε όλοι από την πλευρά πάντοτε του δίκαιου και του σωστού. Γιατί να το συγχωρέσω, στο κάτω-κάτω δεν έκανα εγώ τίποτα. Αυτός
να ζητήσει συγγνώμη. Εγώ δεν έχω κάτι να ζητήσω συγγνώμη. Δεν χρειάζεται, εγώ δεν έκανα κάτι εναντίον του, αυτός έκανε κάτι εναντίον μου. Γιατί να συγχωρέσω? Δεν ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη. Αρχίζουμε με επιχειρήματα του δίκαιου ανθρώπου. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ξεκάθαρα ότι κανένας από μας δεν είναι δίκαιος από μόνος του. Έτσι δεν είναι? Μόνο ο Θεός είναι δίκαιος. Και αν ζητάς δικαιοσύνη από τον Θεό, να έρθει ο Κύριος και να κρίνει ανάμεσα σε σένα και στον συνάνθρωπό σου, πολύ φοβάμαι ότι θα βγεις και εσύ ελλιπής. Θα βγεις φταίχτης. Θα βγεις εσφαλμένος. Και έτσι πολλοί από εμάς αφήνουμε μέσα στην καρδιά μας την πικρία, την ασυγχωρεσία, τον θυμό, τον πόνο του παρελθόντος να μας πληγώνουν διαρκώς. Και έτσι η καρδιά μας, και όταν λέω η καρδιά εννοώ το πνεύμα μας, να έχει ανάγκη από πνευματική επισκευή. Πες στο διπλανό σου, χρειάζεσαι πνευματική επισκευή. Όπως ένα φυσικό πρόβλημα, ένα σωματικό πρόβλημα στο πόδι σου, χρειάζεται φυσική επισκευή, σωματική επισκευή. Έτσι και ένα πρόβλημα στην καρδιά σου, στο πνεύμα σου, χρειάζεται πνευματική επισκευή. Η πνευματική βλάβη απαιτεί πνευματική επισκευή. Πες το διπλανό σου. Πες το διπλανό σου. Η πνευματική βλάβη απαιτεί πνευματική επισκευή. Όπως αν χαλάσει ο κινητήρας του αυτοκινήτου σου, η μηχανική βλάβη τι απαιτεί? Μηχανική επισκευή. Αν χαλάσει το ξύλινο τραπέζι σου, η ξυλουργική βλάβη τι απαιτεί? Ξυλουργική επισκευή. Έτσι λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η πνευματική βλάβη που πάρα πολλοί από εμάς, η πλειοψηφία από εμάς σήμερα, έχουμε πνευματικές βλάβες. Η καρδιά μας είναι πληγωμένη. Η καρδιά μας είναι πικραμένη. Η καρδιά μας είναι γεμάτη θυμό, οργή για τον πλησίον μας. Για τον αδερφό μας, για την αδερφή μας. Ο πόνος του παρελθόντος προκαλεί πνευματική βλάβη στην καρδιά μας. Και είπαμε ότι η πνευματική βλάβη τι κάνει? Τι κάνει η πνευματική βλάβη? Τι απαιτεί? Απαιτεί πνευματική επισκευή. Χρειαζόμαστε λοιπόν πνευματική επισκευή. Και πώς μπορούμε να επισκευάσουμε πνευματικά την καρδιά μας, το πνεύμα μας? Ελευθερώνοντας συγχώρεση. Ας πει κάποιος ελευθερώνοντας συγχώρεση. Ας πει κάποιος ελευθερώνοντας συγχώρεση. Πολλοί από εμάς αναρωτιόμαστε. Μα γιατί? Αφού έχω δίκιο. Αφού εγώ είμαι στην πλευρά του σωστού. Γιατί να χρειαστώ εγώ να πάω να ζητήσω συγγνώμη? Γιατί να χρειαστώ εγώ να πάω να ζητήσω για συγχώρεση? Κάποιος μπορεί να αναρωτιέται. Χρειάζεται να συγχωρέσεις. Επειδή χρειάζεσαι να συγχωρεθείς. Αυτός είναι ο λόγος. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι εάν δεν συγχωρείτε
τα λάθη, τα αμαρτήματα των άλλων που έχουν κάνει εναντίον σας και ο ουράνιος πατέρας σας, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν θα συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα. Μήπως υπάρχει κανείς εδώ ανάμεσά μας που είναι αναμάρτητος? Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που δεν έχει διαπράξει κάποιο λάθος, κάποιο σφάλμα, κάποια αμαρτία, είτε ενώπιον του Θεού, είτε ενώπιον των ανθρώπων? Υπάρχει κάποιος από εμάς? Αν υπάρχει κάποιος που λέει ότι εγώ δεν έχω αμαρτία, η Γραφή λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Και η αλήθεια, λέει, δεν κατοικεί μέσα σε αυτόν. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, δεν το λέω εγώ. Όποιος λέει ότι δεν έχει αμαρτία, είναι ψεύτης και η αλήθεια δεν κατοικεί μέσα σε αυτόν. Άρα λοιπόν, πώς εσύ που έχεις φταίξει, που έχεις σφάλει, που έχεις αμαρτήσει και ζητάς κάθε μέρα χάρη και έλεος από τον Κύριο, Κύριε συγχώρησέ με, Κύριε ελέησέ με, πώς εσύ τώρα δυσκολεύεσαι τόσο πολύ να συγχωρέσεις τον πλησίον σου που έσφαλες εσένα, να συγχωρέσεις τον άντρα σου που αμάρτησε εναντίον σου, να συγχωρέσεις τη γυναίκα σου που αμάρτησε εναντίον σου, να συγχωρέσεις τα παιδιά σου που έσφαλαν εις βάρος σου? Πώς εσύ δυσκολεύεσαι? Και έρχεσαι μετά ενώπιον του Θεού και λες, Κύριε συγχώρεσέ με. Ο Θεός τέτοια προσευχή δεν την ακούει. Ο Θεός, είπα, τέτοια προσευχή, τέτοιες προσευχές, Κύριε, Κύριε, συγχώρεσέ με, δεν την ακούει όταν εσύ δυσκολεύεσαι να συγχωρέσεις. Ο Λόγος του Θεού σήμερα θα μας βοηθήσει να επισκευάσουμε την καρδιά μας, το πνεύμα μας. Αμήν. Αλληλούια. Ας πει κάποιος, χρειάζομαι πνευματική επισκευή. Ας πει κάποιος, χρειάζομαι πνευματική επισκευή. Βλέπεις, όταν κρατάς πικρία, ασυγχωρησία, θυμό και τον πόνο του παρελθόντος, είτε είσαι σωστός, είτε λάθος, βλάπτει την καρδιά σου. Θα το ξαναπώ. Όταν κρατάς πικρία, ασυγχωρησία, θυμό και τον πόνο του παρελθόντος, είτε είσαι σωστός, είτε λάθος, βλάπτει την καρδιά σου. Έχουμε διαβάσει τι γράφουν τα τσιγάρα πάνω το πακέτο. Λέει, το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Έτσι δεν λέει? Λοιπόν, η πικρία, η ασυγχωρεσία, ο θυμός και ο πόνος του παρελθόντος βλάπτει σοβαρά την καρδιά σου. Και προσέξτε, ο Λόγος του Θεού δεν διαχωρίζει αν είσαι σωστός εσύ, αν είσαι με το δίκαιο, με το μέρος του δίκαιου και του σωστού, τότε δεν σε πιάνει τίποτα, δεν σε πειράζει τίποτα. Δεν διευκρινίζει. Άρα είτε είσαι σωστός, είτε είσαι λάθος, από τη στιγμή που κρατάς πικρία, ασυγχωρησία, δυσκολεύεσαι να συγχωρέσεις, δεν μπορείς να συγχωρέσεις. Λες, αυτό που μου έκανε αυτός ο άνθρωπος, ούτε στον παράδεισο δεν θέλω να το δω. Πρόσεχε να μην βρεθείς εσύ εκτός παραδείσου, εξαιτίας της ασυγχωρησίας σου. Γιατί όλα αυτά, η πικρία, η ασυγχωρησία, ο θυμός, ο πόνος του παρελθόντος που τα κρατάς μέσα στην καρδιά σου και βλάπτουν σοβαρά την καρδιά σου, βλάπτουν σοβαρά την πνευματική σου ζωή, μπορούν μια μέρα να σου στερήσουν την αιώνια ζωή. Μπορούν να σου στερήσουν μια μέρα τον παράδεισο. Αν ελπίζεις κάποια μέρα να σωθείς, πες στο διπλανό σου, όταν κρατάς
πικρία. Δεν σας ακούω, πες. Όταν κρατάς πικρία, ασυγχωρησία, θυμό και τον πόνο του παρελθόντος. Είτε είσαι σωστός, είτε λάθος, βλάπτει την καρδιά σου. Βλάπτει την καρδιά σου. Και εκεί πολλοί από εμάς μπερδευόμαστε. Νομίζουμε ότι όταν είμαστε με το μέρος του δίκαιου, όταν μας πνίγει δηλαδή το δίκαιο, νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Δεν φταίξαμε εμείς. Αλλά κρατώντας την πικρία και την ασυγχωρησία και το θυμό και τον πόνο του παρελθόντος, εσύ την κρατάς. Εσύ κρατάς όλα αυτά τα πράγματα μέσα σου. Και έτσι η καρδιά σου αρχίζει και αρρωσταίνει. Το πνεύμα σου αρχίζει και βγάζει βλάβες. Πόσοι από σας οδηγάτε αυτοκίνητο, για να δω τα χέρια. Έχετε δει ποτέ το engine light όταν ανάβει? Μπλινγκ και ανάβει και ένα πορτοκαλί λαμπάκι. Ότι υπάρχει κάποια βλάβη. Και πρέπει να πας στο μηχανικό να βάλει τον εγκέφαλο να δει τι βλάβη υπάρχει εκεί. Κρατώντας λοιπόν την πικρία και την ασυγχωρησία και το θυμό μέσα μας, βγάζουμε πρόβλημα πνευματικό. Η καρδιά μας αρχίζει και αρρωσταίνει. Κάτι δεν πάει καλά. Πολλοί θα έχετε ανακαλύψει ότι κάθε φορά που πάτε να προσευχηθείτε, δυσκολεύεστε να ενωθείτε με τον Θεό. Πάτε να προσευχηθείτε και πετάει μια μύγα, σε αποσυντονίζει. Το μυαλό σου τρέχει στα προβλήματα. Άντε να τελειώσω. Πόση ώρα προσεύχομαι? Κάτι όλο σε αποσπάει. Δεν μπορείς να συνδεθείς με τον Θεό. Προσεύχεσαι και αισθάνεσαι ότι ο Θεός δεν σε ακούει. Πας να διαβάσεις το λόγο και αρχίζει σε πιάνει η πνηλία. Χασμουριέσαι και πέφτεις απάνω. Αντί να διαβάσεις το λόγο, σε διαβάζει ο λόγος. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει βλάβη. Πρέπει να φτιάξουμε πρώτα τη βλάβη στην καρδιά μας, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον Θεό. Πολλοί από εμάς, από την άλλη, αναρωτιόμαστε, μα γιατί με πολεμάει τόσο πολύ ο διάβολος? Τόσο πολύ, τι τον έκανα, δεν του έκανα τίποτα, γιατί με πολεμάει τόσο πολύ? Με χτυπάει. Χτύπησε την οικογένειά μου, χτύπησε την υγεία μου, χτύπησε την καριέρα μου, χτύπησε τα οικονομικά μου, χτύπησε το αυτοκίνητό μου. Όλα χάλασαν, όλα διαλύθηκαν. Γιατί με χτυπάει τόσο πολύ? Γιατί με πολεμάει? Διαβάσαμε εδώ ένα εδάφιο, το οποίο τι λέει? Το 27 λέει να μην δίνετε τόπο στο διάβολο. Άρα είναι δυνατόν να είσαι παιδί του Θεού και να δίνεις τόπο στο διάβολο? Ας πει κάποιος είναι. Πες είναι. Είναι δυνατόν να είσαι παιδί του Θεού και ταυτόχρονα να δίνεις τόπο στο διάβολο? Είναι δυνατόν? Πώς? Κάθε φορά που κρατάς πικρία, δίνεις έμεσα στον σατανά την άδεια να χτυπήσει τη ζωή σου. Δηλαδή μέσα από την ασυγχωρησία, έμεσα, όχι ευθέως, δεν του δίνεις την άδεια ευθέως, αλλά μέσα από την ασυγχωρησία, μέσα από την πικρία, μέσα από το θυμό, από το μίσος, μέσα από τον πόνο του παρελθόντος, δίνεις έμεσα την άδεια στον σατανά να χτυπήσει τη ζωή σου. Και έτσι έρχεται ο σατανάς και θερίζει. Σου διαλάει, σου χαλάει την οικογένεια, σου χαλάει το γάμο, σου χαλάει την καριέρα, σου χαλάει, χάνεις το σπίτι, χάνεις το αυτοκίνητο, χάνεις τα λεφτά σου, χάνεις τα πάντα. Αυτό που σε κάνει άνθρωπο, αυτό που σε κάνει παιδί του Θεού, τα χάνεις όλα. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που κρατάς πικρία στην καρδιά σου, δίνεις έμεσα στον σατανά την άδεια να χτυπήσει τη ζωή σου. Πες το διπλανό σου, κάθε φορά. Πες κάθε φορά που κρατάς πικρία
στην καρδιά σου. Δίνεις έμεσα στον σατανά την άδεια να χτυπήσει τη ζωή σου. Έτσι λοιπόν πολλοί από μας, χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να το γνωρίζουμε, χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, δίνουμε έμεσα την άδεια στον σατανά να έρθει και να καταστρέψει τη ζωή μας. Τι λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 10. Ο κλέφτης λέει έρχεται για να κλέψει, να σκοτώσει και να καταστρέψει. Αυτό δεν λέει. Άρα λοιπόν, μπορείς να ξέρεις πότε έρχεται ο εχθρός να κλέψει. Για παράδειγμα, κάθε φορά που κάνεις παρέα με κάποιον άνθρωπο και ξαφνικά εκεί που ήσουν χαρούμενος, αυτός ο άνθρωπος σου λέει κάτι και σου κλέβει τη χαρά σου, σου κλέβει την ειρήνη σου, σου κλέβει την πίστη σου, εκεί που πίστευες στο Θεό ξαφνικά αρχίζεις και αμφιβάλλεις τα πάντα, καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις όχι με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά με το πνεύμα που κρύβεται πίσω από αυτόν τον άνθρωπο. Έχεις να κάνεις με τον κλέφτη, ο οποίος ήρθε να κλέψει, να σκοτώσει, να καταστρέψει τη ζωή σου. Άρα λοιπόν μπορείς να ξέρεις. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε πνευματικά άγρυπνοι. Η Γραφή δεν λέει προσεύχεστε μόνο για να μην εισέρθετε σε πειρασμό. Λέει αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέρθετε σε πειρασμό. Για να μην πέσετε δηλαδή σε πειρασμό. Και τι είναι ο πειρασμός? Ο πειρασμός είναι κάτι που σου κλέβει τη χαρά, κάτι που σου κλέβει την ειρήνη, σου κλέβει την πίστη, σου κλέβει τα οικονομικά σου, σου κλέβει το γάμο σου, τη χαρά σου, την ειρήνη σου, την παρηγοριά σου, κάθε τι που σε κάνει αυτό που είσαι. Και ο Θεός μας έπλασε να είμαστε χαρούμενοι. Ο Θεός μας έπλασε να είμαστε υγιείς. Ο Θεός μας έπλασε να έχουμε ειρήνη μέσα μας. Γιατί ο Θεός είναι ειρήνη. Είναι χαρά. Είναι αγάπη. Ο Θεός μας έπλασε λοιπόν να έχουμε αγάπη μέσα μας και όχι μίσος. Άρα λοιπόν αν εσύ συνειδητοποιείς ότι αυτή τη στιγμή τρέφεις μίσος για κάποιον συνάνθρωπό σου, τι έχει γίνει εκεί πέρα? Κάτι έχει συμβεί. Αν αισθάνεσαι για κάποιον συνάνθρωπό σου πικρία, φθόνο, ζήλια, μίσος, θυμό, τον βλέπεις και συγχύζεσαι, τον βλέπεις και ταράζεσαι και δεν ξέρεις γιατί. Είναι γιατί δεν αγρυπνείς. Και η προσευχή μόνο δεν αρκεί. Πολλοί από εμάς νομίζαμε ότι αυτό το εδάφιο σημαίνει όταν προσεύχεσαι να μην αφήνεις να σε πιάσει ο ύπνος. Να μην κοιμηθείς δηλαδή. Δεν μιλάει για φυσικό ύπνο, μιλάει για πνευματικό ύπνο. Πολλοί από εμάς μπορεί να προσευχόμαστε, αλλά το πνεύμα μας κοιμάται. Το πνεύμα μας ροχαλίζει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις τακτικές με τις οποίες έρχεται ο σατανάς να χτυπήσει τη ζωή μας, να μας κλέψει κάθε τι καλό, κάθε καλή ευλογία που μας έχει δώσει ο Θεός. Άρα λοιπόν κάθε φορά που κρατάς πικρία, δίνεις έμεσα στον σατανά την άδεια να χτυπήσει τη ζωή σου. Έτσι λοιπόν ο σατανάς έχει άδεια. Δεν είναι ότι ο Θεός το επιτρέπει, όπως στην περίπτωση του Ιώβ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιώβ ήταν και άνθρωπος του Θεού, έτσι. Και στο επίπεδο της πίστης του, ο Θεός επέτρεψε να δοκιμαστεί η πίστη του, ώστε να έχουμε εμείς σήμερα ένα καλό παράδειγμα. Οι περισσότεροι από εμάς όμως, που έρχεται ο σατανάς και χτυπάει τη ζωή μας,
κλέβει την χαρά μας, κλέβει την ειρήνη μας, χτυπάει την καριέρα μας, χτυπάει το γάμο μας, καταστρέφει, κλέβει, σκοτώνει κάθε τι καλό που μας έδωσε ο Θεός, είναι γιατί εμείς του δώσαμε την άδεια. Άρα λοιπόν, συνειδητοποιούμε ότι χρειαζόμαστε πνευματική επισκευή. Αμήν. Πες το διπλανό σου, χρειαζόμαστε πνευματική επισκευή. Πες, χρειαζόμαστε πνευματική επισκευή. Μιλάμε ακόμα για τη συγχώρεση. Διότι αν δεν μπορείς να συγχωρέσεις, ξέχνα την πνευματική επισκευή. Αν δεν μπορείς να συγχωρέσεις αυτόν που σε πλήγωσε, αυτόν που σε έβλαψε τη ζωή, την ψυχή σου, αν δεν μπορείς να συγχωρέσεις, ξέχνα την πνευματική επισκευή. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί και να πει «Και τι θα κερδίσω αν συγχωρήσω?» Εγώ δεν θέλω να συγχωρέσω. Ας ζήσει αυτός τη ζωή του, να ζήσω κι εγώ τη ζωή μου. Δεν θέλω να συγχωρέσω. Τι θα κερδίσω αν συγχωρέσω? Υπάρχει κέρδος στη συγχώρεση. Ας πει κάποιος, υπάρχει κέρδος στη συγχώρεση. Το κέρδος της συγχώρεσης είναι η ελευθερία. Πες το διπλανό σου, το κέρδος της συγχώρεσης είναι η ελευθερία. Ναι, έτσι έρχεται η ελευθερία. Ελευθερώνεται η ψυχή σου, ελευθερώνεται το πνεύμα σου. Πλέον, τη στιγμή που θα συγχωρέσεις, ανοίγει η καρδιά σου, ανοίγει το πνεύμα σου. Μπορείς πλέον να συνδεθείς με τον Θεό. Μπορείς να προσευχηθείς και να ξέρεις, να είσαι σίγουρος ότι σε ακούει. Και θα δεις τον Θεό αμέσως να απαντάει τις προσευχές σου. Αλλά πολλοί από εμάς προσευχόμαστε χρόνια για κάποια πράγματα. Κύριε, σώσε τον άντρα μου. Κύριε, σώσε τη γυναίκα μου. Κύριε, σώσε τα παιδιά μου. Κύριε, σώσε το σώι μου ολόκληρο. Και κάθε μέρα το σώι σου πεθαίνει. Φεύγουν από τη ζωή. Φτάνουν σε μια ηλικία, πεθαίνουν. Κύριε, εσύ στο λόγο σου είπες ότι αν πιστέψεις εσύ, θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Κύριε, δεν βλέπω τον οίκο μου να σώζεται. Τι γίνεται? Πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον μέσα στην αμαρτία. Μακριά από σένα, χωρίς να ξέρουν Θεό. Κύριε, τι γίνεται? Γιατί οι υποσχέσεις σου δεν εκπληρώνονται στη ζωή μου? Γιατί έχεις ένα ρόλο να παίξεις. Πες στο διπλανό σου, έχεις ένα ρόλο να παίξεις. Ο ρόλος σου είναι ότι χρειάζεσαι να συγχωρέσεις. Επειδή χρειάζεσαι να συγχωρεθείς. Πάμε να διαβάσουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, εδάφιο 27. Θα διαβάσουμε από το 27 μέχρι το 31. Αλλά σε εσάς που ακούτε, λέω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να αγαθοποιείτε εκείνους που σας μισούν. 28. Να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται και να προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν. 29. Σε εκείνον που σε χτυπάει επάνω στο ένα σαγόνι, πρόσφερέ του και το άλλο. Και από εκείνον που αφαιρεί το ημάτιό σου, μη εμποδίσεις και τον χιτώνα. 30. Σε καθέναν που ζητάει από σένα, δίνε. Και από εκείνον που αφαιρεί τα δικά σου, μην απαιτείς. 31. Και καθώς θέλετε οι άνθρωποι να κάνουν σε εσάς, και εσείς να κάνετε τα ίδια σε αυτούς. Τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Να αγαπάμε, λέει, εκείνους που μας μισούν, να προσευχόμαστε, λέει, για εκείνους που μας βλάπτουν. Μας χτυπάει κάποιος από τη μία να γυρίσουμε και την άλλη, μας κλέβει κάποιος το ρούχο να του δώσουμε και το πανοφόρι και το ημάτιο, το χιτώνα μας. Τι λέει ο Λόγος του Θεού εδώ?
Και ό,τι θέλουμε, λέει, να μας κάνουν, να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Ό,τι δεν θέλουμε να μας κάνουν, να μην τους κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος μιλάει πίσω από την πλάτη σου και σε κατηγορεί και έρχονται οι φίλοι σου και σου λένε, οι γνωστοί σου, ξέρεις τι μου είπε ο Γιώργος για σένα, ε? Μου είπε ότι είσαι ψεύτης, ότι είσαι κλέφτης, ε? Ότι έχεις κάνει πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή σου, έκανες αυτό, έκανες εκείνο, έκανες τα άλλο. Και λες εσύ, σαν απάντηση, ξέρεις ο Γιώργος όμως τι έχει κάνει? Ο Γιώργος είναι χειρότερος από μένα. Έχει κάνει αυτό, έχει σκοτώσει, είναι δολοφόνος, είναι τέτοιος. Ε? Είχε πάει στη φυλακή. Τι κάνεις, πληρώνεις με το ίδιο τίμημα, με το ίδιο νόμισμα. Οφθαλμών αντί οφθαλμού. Ο λόγος του Θεού δεν λέει αυτό. Η εποχή του οφθαλμού αντί οφθαλμού ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα ο λόγος του Θεού λέει να προσεύχεσαι, λέει, για αυτούς που σε βλάπτουν. Για αυτούς που σου κάνουν κακό. Για αυτούς που μιλάνε ενάντια σε σένα. Και να μην κάνεις, λέει, σε αυτούς αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν κι αυτοί. Θα δώσω ένα κοινό παράδειγμα που είναι πάρα πολύ κοινό, συμβαίνει καθημερινά, το έχω δει. Κάνει κάποιος ένα αστείο εντός εισαγωγικών εις βάρος κάποιου άλλου. Και ο άλλος παρεξηγείται και λέει, γιατί το έκανες αυτό? Δεν μ' αρέσει αυτό το αστείο που έκανες. Και λέει ο άλλος, σιγά, ένα αστείο σε κάναμε, πώς κάνεις έτσι? Αυτός που λέει, σιγά, ένα αστείο σε κάναμε, πώς κάνεις έτσι, την άλλη μέρα, όταν κάποιος άλλος θα του κάνει το ίδιο αστείο ή κάτι άλλο αντίστοιχο, είναι αυτός που θα παρεξηγηθεί χειρότερα από όλους. Και τι είναι αυτό που μου έκανες, και άμα το ξανακάνεις, δεν μ' αρέσουν αυτά τα αστεία. Ναι, αλλά ξέχασες ότι εχθές ήσουν εσύ αυτός που έκανες το αστείο εις βάρος κάποιου άλλου. Και τώρα δεν σ' αρέσει. Άρα λοιπόν, ενώ δεν σηκώνεις τα αστεία εσύ ο ίδιος, θέλεις να κάνεις αστείο σε κάποιον άλλον. Ενώ δεν σηκώνεις τα ψέματα εναντίον σου, θέλεις εσύ να πηγαίνεις και να λες ψέματα εναντίον κάποιου άλλου. Ενώ δεν σηκώνεις να σου παίρνει κάποιος τη γραφή σου και να πάει να διαβάσει, χωρίς να σε ρωτήσει πήρε τη γραφή σου, δεν το σηκώνεις. Εσύ όμως παίρνεις το άλλον τη γραφή να πας να διαβάσεις. Και λες, σιγά, πού είναι η αμαρτία? Το λόγο του Θεού πήρα να διαβάσω. Ναι, αλλά δεν λέει το όνομά σου μέσα, η γραφή. Λέει το όνομά σου? Άμα ανοίξεις την πρώτη σελίδα, πιανού το όνομα λέει? Και αναρωτιόμαστε, γιατί ο Κύριος τόσα χρόνια που προσεύχομαι δεν απαντάει τις προσευχές μου? Γιατί? Γιατί κρατάς την προσβολή μέσα στην καρδιά σου. Είσαι γρήγορος στο να προσβάλλεσαι. Είσαι γρήγορος στο να παρεξηγείσαι. Είσαι γρήγορος στο να πικραίνεσαι και αργός στο να συγχωρείς. Γι' αυτό ο Κύριος φαίνεται ότι δεν απαντάει τις προσευχές σου. Κλείνοντας αυτό το μήνυμα, θέλω να ξέρουμε όλοι μας ότι θα λάβεις μέσα σε μια στιγμή αυτό που αναζητούσες όλη σου τη ζωή, τη στιγμή που θα αφήσεις την προσβολή να φύγει από την καρδιά σου. Πες στο διπλανό σου, θα λάβεις μέσα σε μια στιγμή. Πες, θα λάβεις μέσα σε μια στιγμή. Αυτό που αναζητούσες όλη σου τη ζωή, τη στιγμή που θα αφήσεις την προσβολή να φύγει από την καρδιά σου. Γι' αυτό λοιπόν άσε την προσβολή να φύγει. Πες στον διπλανό σου, άσε την προσβολή να φύγει. Και δώσ' του ένα δυνατό χειροκρότημα.
Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του.